Η εξωτερική πολιτική της χώρας έχει αρχές. Στηρίζεται σε αξίες, υπηρετεί το καλό της χώρας και του λαού, συμβάλλει στην ανακούφιση της κοινωνίας, παράγει σταθερότητα, σοβαρότητα, αισιοδοξία. Προασπίζεται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Κριτήριο της εξωτερικής πολιτικής είναι το εθνικό συμφέρον, ο πατριωτισμός, η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεθνείς εξελίξεις, το διεθνές δίκαιο και ο διεθνισμός. Η εξωτερική μας πολιτική είναι η πολιτική μιας χώρας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ταυτόχρονα διαθέτει ειδικές ιστορικές και πολιτισμικές σχέσεις, παραδόσεις και κοινή κληρονομιά με σειρά κρατών εκτός Δύσης. Η Ελλάδα επιδιώκει να αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Η ανάπτυξη των σχέσεών της με αυτές τις χώρες ισχυροποιεί την οικονομία και τη γεωπολιτική της θέση. Η Ελλάδα στηρίζει χωρίς ναι, μεν, αλλά τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Διατηρεί αδελφικές σχέσεις με τον αδελφό Παλαιστινιακό λαό. Ενώ σύντομα, έτσι ελπίζω, θα αναγνωρίσει η Ελληνική Βουλή την Παλαιστίνη. Πρόσφατα, υπέγραψα απόφαση με την οποία δεσμεύεται όλο το ελληνικό δημόσιο να ονοματίζει την Παλαιστίνη ενιαία και παντού ως Παλαιστίνη. Και με χαρά, στις 21/12/2015 θα υποδεχτούμε τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Αμπάς στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, σε λίγες μέρες από σήμερα, θα διεξαχθεί η τριμερή συνάντηση με Ισραήλ και Κύπρο στη Λευκοσία. Κάνουμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και μάλιστα, χάρη σε αυτή την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, γίναμε αποδεκτοί στο Ιράν ως πραγματικοί φίλοι με χιλιετερίδες κοινής και πολυτάραχης ιστορίας. Βάλαμε μπρος τη μηχανή για την ανάπτυξη των οικονομικών, πολιτισμικών και κοινωνικών σχέσεων. Μάλιστα, στις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος διαθέτει και στο Ιράν, όπως και σε όλες τις πρωτεύουσες που έχω επισκεφτεί, μεγάλο κύρος και δημοφιλία. Γνωρίζω ότι πολλοί έχουν πρόβλημα με την εξωτερική πολυδιάστατη πολιτική. Μόλις βλέπουμε τους Αμερικάνους, μας λένε Αμερικανόφιλους. Την επόμενη που πήγαμε στη Λομόσχα, μας λένε Ρωσόφιλους. Πάμε στην Κίνα, μας λένε Κινεζόφιλους. Στο Ιράν, Ιρανόφιλους. Η αλήθεια είναι απλή. Υπερασπιζόμαστε παντού και πάντα τις αξίες, τα συμφέροντα και τα δίκαια της χώρας, παντού, χωρίς εξαίρεση. Η εξωτερική πολιτική μας είναι ειλικρινής και ευθύς. Αυτό το εκτιμούν όλοι. Από ό,τι μου είπαν, ήμουν ο πρώτος ξένος υπουργός που μίλησα στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Ερωτώμενος από το κοινό και ενώπιον των καναλιών αυτής της χώρας, με τις γνωστές εχθρότητες που έχει, αναφέρθηκα στις καλές μας σχέσεις με το Ισραήλ, καθώς και στο διάλογό μας με την Τουρκία, χωρίς δεύτερο σχόλιο από ιρανικής πλευράς. Αυτό το γεγονός της αποδοχής και της διαμεσολάβησής μας ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη, με οποιασδήποτε δύσκολες σχέσεις και αν έχουν, μια ορισμένη εχώρια κριτική μας θυμίζει κακόγουστα παραμύθια, στα οποία ο κακός και άσχετος δράκος φτερουγίζει μόνος του απευθείας στο Ισραήλ, από το Ισραήλ στο Ιράν, και βλέπετε, όταν στην κριτική δεν υπάρχει ουσία, τότε υπάρχει άκρητη ανοησία. Και αυτό το βλέπουμε στο γεγονός ότι οθετείται ως διαλεκτική το μικροπολιτικό, παραπολιτικό, αστικό, ενοιολογικό ζευγάρι, σχετικός και άσχετος. Το ότι καταφέραμε να έχουμε καλές σχέσεις ταυτόχρονα με χώρες που βρίσκονται σε αντίθεση, ακόμα και αντιπαλότητα, είναι αποτέλεσμα της δραστήριας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που πράττουμε. Αντίστοιχα, στα διεθνή φόρα και στον ΟΗΕ ψηφίζουμε με βάση τα δικά μας συμφέροντα και επιλογές. Δεν είμαστε για κανέναν δεδομένοι εκτός για τον ελληνικό λαό και με αυτόν μαζί στην υπηρεσία του. Στηρίξαμε την ανάρτηση της σημαίας Παλαιστίνης που αρνήθηκε η προεκλογική κυβέρνηση. Στηρίξαμε και τα ψηφίσματα για το χρέος. Στα πλαίσια της πολυδιάστατης πολιτικής μας έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία, όπως έδειξαν και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις του ομόλογου μου Σεργέη Λαυρόφ.
αλλά ταυτόχρονα έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, όπως απέδειξε η χθεσινή παρουσία του Τζον Κέρι στην Αθήνα. Μάλιστα, και έχει ενδιαφέρον, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ενώπιον διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι το προσφυγικό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο. Ότι είναι ένα πρόβλημα ειρήνης στην ίδια τη Συρία, όπου εμείς υποστηρίζουμε μια πολιτική λύση βασισμένη σε ένα νέο σύνταγμα με τίμιες εκλογές στις οποίες θα συμμετάσχουν και οι πρόσφυγες Σύριοι. Προκειμένου δε να μην υπάρξουν παρανοήσεις για όσα ακούγονται, απορρίψαμε στο ΝΑΤΟ κατηγορηματικά κάθε σκέψη εμπλοκής της Ελλάδος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είτε ως κράτος είτε μαζί με το ΝΑΤΟ. Με αυτή μας τη στάση, σήμερα συλλέγουμε τους καρπούς μας για τις πρωτοβουλίες που πήραμε για την υπεράσπιση των θρησκευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή. Μετά από τη διεθνή διάσκεψη που στέφθηκε με επιτυχία στην Αθήνα, μιλάμε εκεί με όλους. Με όλους τους πατριάρχες, με τους προκαθήμενους του Ισλάμ, του Ιουδαϊσμού, της Καθολικής και Προτεσταντικής Εκκλησίας, με πολιτικούς από όλες αυτές τις χώρες και επιστημονικά κέντρα από την Ολλανδία που ασχολούνται με τη Μέση Ανατολή μέχρι το Πακιστάν και την Ινδία. Συμφωνήσαμε δε να συγκροτηθεί στην Αθήνα ένα διεθνές φόρουμ παρατηρητήριο των δικαιωμάτων αυτών των κοινοτήτων και της υποστήριξής τους. Η πολυδιάστατη πολιτική μας συνδέεται με το ότι ως Ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίναμε γέφυρα. Γέφυρα φιλίας με κράτη της Λατινικής Αμερικής και ιδιαίτερα με κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας. Στην πρόσφατη συνάντηση Ασία και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλευρά της Κίνας, της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας, μας ευχαρίστησε θερμά για το μεσολαβητικό ρόλο που παίξαμε με επιτυχία, προκειμένου να υπάρξει υπέρβαση των αντιθέσεων. Ιδιαίτερα σημασία και σειρά προβλημάτων υπάρχουν για την ελληνική εξωτερική πολιτική σε σχέσεις μας με την Τουρκία. Συνόδευσα τον Πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα σε συναντήσεις με παραγωγικό περιεχόμενο. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να σταματήσουν οι υπερπτήσεις και οι παραβιάσεις των χωρικών υδάτων. Ταυτόχρονα επανακοινήσαμε τις σχέσεις μας. Θα υπάρξουν στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, εκατέρωθεν επισκέψεις. Το κύριο βέβαια ζητούμενο για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι η δίκαιη λύση του Κυπριακού. Εμείς, σε αντίθεση με την Τουρκία, δεν παρεμβαίνουμε στο εσωτερικό της Μεγαλονήσου. Προστατεύουμε με αυτή μας τη στάση την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της. Ως εκ των συνθηκών του 1959 και 60, εγγυήτρια δύναμη και ταυτόχρονα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώσαμε εξ αρχής ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να συμβαδίζει πρώτον με το ευρωπαϊκό δίκαιο χωρίς μόνιμες αποκλίσεις ως προς τις τέσσερις θεμελιακές ελευθερίες και δεύτερον με την κατάργηση του καθεστώτος εγγυήσεων, την αποχώρηση των στρατωμάτων κατοχής, τη δημιουργία ενός συστήματος ασφαλείας Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είναι και ενεργητική. Σε αντίθεση με πολλούς, δεν πιστεύουμε ότι η αδράνεια οδηγεί κάπου αλλού πέρα από το να λιμνάζουν τα προβλήματα και να βρωμίζουν τα νερά. Η ζωή έχει αποδείξει ότι χρειάζονται πρωτοβουλίες, τολμηρές πολιτικές και σταθερή πρόοδησή τους. Η πείρα δείχνει ότι όπου υπάρχει αδράνεια θα παρέμβουν τρίτοι. Σήμερα προχωρούμε όχι μόνο στην επαναργοποίηση του άξονα Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδος, που ορθά προώθησαν προηγούμενες κυβερνήσεις ως μια βαλκανική συνεργασία, αλλά σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη δημιουργία μιας συμμαχίας περισσότερων κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως προς τις ίδιες τις εσωτερικές εξελίξεις και διαπραγματεύσεις στην Ένωση. Είναι γνωστό ότι την Άνοιξη έκανα δημόσια πρόταση στη ΦΥΡΟΜ να ξεκινήσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, προκειμένου να υπάρξει διασυνοριακή συνεργασία. Η ιδέα αυτή απορρίφθηκε αρχικά από τα Σκόπια όσο και από τρίτους. Η ζωή μας δικαίωσε. Πιστεύω προσωπικά βαθιά ότι η Ελλάδα πρέπει να διδάσκεται από την ιστορία της, να πιστεύει και να στηρίζεται σε αυτή και να την αξιοποιεί, να φροντίζει για τη συνέχειά της χωρίς να γίνεται φυλακισμένη της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα ως προς σχέσεις μας με την Αλβανία. Σχέσεις με ανοιχτά ζητήματα για τα οποία χρειάζεται να βρούμε ένα πακέτο αμοιβαία ωφέλιμων λύσεων, να διατυπωθεί
Με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά σε μια ανανεωμένη συμφωνία φιλίας, συνέχεια της συμφωνίας φιλίας της δεκαετίας του 90. Ασφαλώς, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα της γηγενούς ελληνικής μειονότητας στη γειτονά μας. Η Ελλάδα οφείλει να κρατά τα γκέμια για πρωτοβουλίες αρχών, σταθερά, και να μην προσφεύγει σε διαδικασίες που σήμερα φαίνονται εύκολες, αλλά το κόστος αύριο θα είναι μεγάλο. Ακολουθούμε μια πολιτική που απορρίπτει τις πιέσεις, που προωθεί την ειδίκευσή μας ως δύναμης διαπραγμάτευσης, διαμεσολάβησης και διετησίας, ανάμεσα σε κράτη που έχουν δυσκολία συνεννόησης, ανάμεσα ακόμα και σε αντιτιθέμενες δυνάμεις. Πιστεύουμε σε αυτές τις αρατές και πρακτικές, αλλά δεν είναι πρακτικές για τις οποίες μπορούμε να μιλάμε δημόσια. Θέλω εδώ να σας θυμίσω ότι χάρη σε αυτή την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, μόνο τον τελευταίο μήνα είχαμε τρεις μεγάλες επιτυχίες διεθνώς. Την εκλογή στη διεύθυνση της UNESCO σε πρώτη ως χώρα ψήφους. Την εκλογή στον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό για τη μετανάστευση. Την εκλογή του καθηγητή Ράικου στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο του ΙΕ. Άφησα ως τελευταίο, αλλά μέγιστη σημασίας, το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταβάλουμε προσπάθειες να βρει η Ένωση τις αξίες και τις αρχές της. Εκείνη τη συγκολητική ουσία που μπορεί να την κρατήσει μαζί προς ένα δημοκρατικό και κοινωνικά δίκαιο δρόμο, ενάντια στο σημερινό νεοφιλελεύθερο δογματισμό της. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεφύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη που περιορίζει την εξωτερική της δράση σε κυρώσεις, αποκλεισμούς και τιμωρητικές πράξεις. Αντίληψη που τη συνόδευσε συχνά με απειλές. Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει προς το πιο κοινωνικό, το πιο προοδευτικό. Και γι' αυτό παλεύουμε. Σταθερά προτείνουμε μια συζήτηση ανοιχτή και δημοκρατική για το ίδιο το μέλλον της, που δυσκολεύονται να αποδεχτούν οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις. Θέλουμε μια συζήτηση για το τι Ευρώπη θέλουμε στον 21ο αιώνα και κύρια για την ίδια την αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ήπειρο συνολικά. Η εξωτερική μας πολιτική έκανε ένα βήμα μπροστά. Και αυτό παρά τα οικονομικά προβλήματα. Συστηματικά το Υπουργείο Εξωτερικών και με επαγγελματισμό διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας. Με αυτοπεποίθηση δημιουργεί ελπίδα. Ευχαριστώ. Κύριος Κοντζιάς, έκανε...